τη δική μου μαρτυρία για την πολύχρονη και πολύτιμη και ανιδιοτελή προσφορά στον αθλητισμό του Λουτρακίου, του Φίλη, του Βλάση και του Γιάννη του Λαζαρίδη είναι περιττή, αφού η αναγνώρισή τους είναι ομολογημένη και από όλους, καθολική. Δεν είναι συνήθες φαινόμενο επί 4 τετραετίες και περισσότερο να προσφέρουν υπηρεσίες χωρίς να έχουν κουράσει και χωρίς να έχουν κουραστεί. Ο επαγγελματικός οδοστρωτήρας δεν τους ισοπαίδωσε. Αυτό σημαίνει την ισχυρή θέληση που είχαν και οι δυο τους για να προσφέρουν στον τόπο. Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ στο παρελθόν μαζί τους. Μαζί καθιερώσαμε τους ετήσιους αθλητικούς αγώνες, τα θόδια προς τιμήν του δωρητή του Σταδίου Λουτρακίου, του Χρήστου Θόδη. Για πρώτη φορά θέσαμε σε λειτουργία το στάδιο του Λουτρακίου, αφού προηγουμένως κατασκευάστηκαν τα ποδητήρια, ανασκευάστηκε ο στίβος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έκτοτε συνεχίζουν να προσφέρουν χωρίς να κουράσουν, όπως προηγουμένως είπα. Εύχομαι να βρεθούν άξιοι μιμητές και συνεχιστές του έργου τους. Απάνω σε αυτό, επειδή εγώ είμαι υπεύθυνος έφορος όλα αυτά τα χρόνια συνενόργανη, αυτή τη στιγμή με έχουν απαλλάξει. Έχουν φτιάξει μια επιτροπή με 5 γυναίκες, οι οποίες έχουν αναλάβει τα πάντα. Δηλαδή, σχεδόν με έχουν απαλλάξει από ότι. Την δράση από τη γίνηση αυτή, γιατί ήμουν υποχρεωμένο να πηγαίνω κάθε βράδυ στην ενόργανη, μετά να πηγαίνω στην κολύβηση, ο Γιάννης να πηγαίνει στο χάντμπολ, στο βολί, στο αυτό. Είχαμε διαλύσει σχεδόν. Αυτό είναι μια μεγάλη βοήθεια από τις μητέρες των μικρών παιδιών. Μπορεί να πεις και 2 λόγια, Γιάννη, για το τένις, μια και είσαι υπεύθυνος. Το τένις δεν είχαμε στη σκέψη μας ποτέ να φτιάξουμε τένις, αλλά υπήρχαν 2-3 παιδιά εδώ που τους άρεσε.